ότι το κάλεσμα στην Πάρνηθα δεν ήταν τυχαίο. Η πρόσκλησή μας στον Μπάφι δεν είναι συμπτωματική και δεν έγινε χωρίς σκέψη. Φτάσατε εδώ διασχίζοντας την πόλη μας, ανεβήκατε, πέρασε ένα τμήμα του εθνικού μας δρυμού, ανεβήκατε στο αγαπημένο μας από τα παιδικά χρόνια Τελεφερίκ και φτάσατε εδώ, στην κορφή της Αττικής, στην κορφή της Αθήνας, στην κορφή του Δήμου Αχαρνών. Σας φέραμε εδώ για να σας δείξουμε τι πραγματικά αξίζει στο Δήμο μας. Του αξίζει μόνο η κορφή και για μας αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε εδώ γιατί η Πάρνηθα είναι το βουνό μας. Εδώ είναι ο τόπος μας. Εδώ είναι το μέρος που οι παππούδες μας μάζευαν ξύλα. Εδώ παραθερίζαμε, εδώ κάναμε τα πανηγύρια μας. Εδώ είναι η δική μας βόλτα. Η Πάρνηθα γλίτωσε τους παππούδες και τους πατεράδες μας από τη μεγάλη πείνα στην κατοχή. Η Πάρνηθα είναι το σημείο αναφοράς για όλο τον Δήμο Αχαρνών σε όλη την ιστορία. Γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ. Σας καλέσαμε γιατί με τη σημερινή ανακοίνωση της παράταξής μας και της υποψηφιότητάς μου για τον Δήμο Αχαρνών η απαξίωση της πόλης μας τελειώνει. Η αδιαφορία, η αμέλεια, ο χαδερφισμός, η ανεντιμότητα, η διαφθορά θέση στην κοινωνία των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων δεν έχουν. Είναι υπόθεση όλων μας. Να προστατέψουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας. Είναι υπόθεση όλων μας να επιστρέψει η ζωή μας στην κανονικότητα. Είναι υπόθεση όλων μας να φτιάξουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Τι εννοώ μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Καταρχήν σημαίνει ασφαλής δήμος και ασφαλείς πολίτες. Δεν θα επιχειρήσω σήμερα ούτε να ωρεοποιήσω, ούτε να μεγεθύνω αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα τα τελευταία χρόνια. Έτσι κι αλλιώς όλοι το γνωρίζουμε το πρόβλημα. Το συζητάμε στις οικογένειές μας, στις παρέες μας, στα καφενεία, παντού. Όταν αναζητούμε το νούμερο ένα πρόβλημα των συμπολιτών μας, ξέρουμε ότι αυτό είναι η έξαρση της εγκληματικότητας. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν σημεία που η καθημερινότητα των δημοτών μας είναι μια κόλαση. Και μάλιστα μέχρι ενός σημείου προτιμήσαμε ως κοινωνία να μην αντιδράσουμε. Ακόμα και όταν βλέπαμε ότι το πρόβλημα γιγαντώνεται. Αφήσαμε μόνους εκείνους τους συμπολίτες μας που η γειτονιά τους καταστραφόταν, πιστεύοντας ότι το πρόβλημα είναι τοπικό, περιορισμένο και δεν θα φτάσει στην αυλή μας. Έφτασε όμως. Ταχύτατα. Ακόμα όμως και τότε που οι συμπολίτες μας βγήκαν στους δρόμους, ο αγώνας τους καπελώθηκε τελικά, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και τελικά ακυρώθηκε οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα και να ανατραπεί η κατάσταση.